Ο Αποέλ που για άλλο ένα παιχνίδι πάλεψε, τα έδωσε όλα, έχασε τον Black Mon με 5 φάουλ 5 λεπτά πριν από το τέλος και πλέον τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα. Η ομάδα σας όμως για άλλη μια φορά έδειξε ότι θα μπορούσε. Αυτό το αν όμως στον αθλητισμό, καμιά φορά δεν ξέρω αν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε στη δική σας περίπτωση, αλλά θα ήθελα έτσι ένα καταληκτικό σχόλιο από εσάς, το τελευταίο όπως αποδείχθηκε παιχνίδι του Αποέλ για φέτος. Καταρχήν να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα της ΑΕΚ για την πρόκριση. Είναι μια πολύ ποιοτική ομάδα με εμπειρία. Δίκαια κέρδισε τη σειρά. Από την πλευρά μας, τον τελευταίο μήνα και όλο τον τρίτο γύρο παίζουμε χωρίς τον βασικό μας άσο, τον Τζέικοπς, που είχε ένα σοβαρό τραυματισμό. Παρ' όλα αυτά, όλα τα παιχνίδια τα παλέψαμε. Δεν μπορώ παρά να δώσω συγχαρητήρια στους παίχτες μου για την όλη προσπάθεια όλο αυτόν τον καιρό. Με αντίξωες συνθήκες και το σημερινό παιχνίδι. Πάλι παλέψαμε μέχρι το 35 όπου ήμασταν και μπροστά στο σκορ. Μετά είχαμε το πέμπτο φάουλ του Μπλάκμα που μας αποσυντόνισε. Είχαμε και τον τραυματισμό του Γιάνναρά που έμεινε και στο δεύτερο ημίχρονο έπαιξε λίγο γιατί είχε ένα πρόβλημα. Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι ήταν δύσκολα τα πράγματα από την αρχή, αλλά το μαχητικό πνεύμα που έδειξε η ομάδα μου ήταν άξιοι συγχαρητηρίων και εντάξει, τουλάχιστον δώσαμε ό,τι μπορούσαμε και σε αυτή τη σειρά. Αυτά. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για μπάσκετ, για τα επιθετικά rebound, για όλα αυτά. Αλλά, coach, θα ήθελα να μιλήσω λίγο για την επόμενη μέρα. Πώς βλέπετε την επόμενη μέρα στον Αποέλ? Δεν ξέρω πρώτα απ' όλα εσείς αν έχετε κάποια συμφωνία του χρόνου ή αν όχι, πώς βλέπεις γενικά την επόμενη μέρα για τον Αποέλ, που φέτος θεωρώ ότι έκανε βήματα μπροστά. Έδειξε φέτος ανταγωνιστικό σε μεγάλα κομμάτια του αγώνα. Εντάξει, έχω και συμβόλαιο για τη νέα σεζόν. Θα προσπαθήσουμε τώρα, από ό,τι ξέρω, έχει γενική συνέλευση στο τέλος του Μαΐου. Σταματήσει ένα λεπτό. Θέλω να πω ότι ο Ανδρέας Λευκαρίτης είναι διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ. Θέλω να πω συγχαρητήρια στον Νικόλα. Είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές στην Κύπρο και ένα από τα καλύτερα παιδιά που έβγαλε η Κύπρος. Ήταν πάντα καλά. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος, ο οποίος ήταν coach στην ΑΕΚ επί της δικής σας θητείας στην ομάδα όταν ήσασταν επικεφαλής και μερικά από τα banners έτσι είναι και δικό σας θέμα εκεί πέρα. Βλέπει ο Χριστόφορος Λιβαδιώτης από την άλλη, δεν ξέρω κύριε Λευκαρίτη. Με τον Νικόλα πήραμε το πρώτο πρωτάθλημα, το πρώτο μου και το πιο, για μένα το πιο σημαντικό, αλλά το αξίζουν πολλά πολλά περισσότερα. Να είναι καλά. Είναι να ακούτε από τους αντιπάλους τώρα, κάποτε ήταν και πρόεδρός σας, έτσι ωραία λόγια. Πώς σας κάνει εσάς αυτό την αντιμετώπιση που νιώθετε ερχόμενος πίσω εδώ στο Κίτιον? Με όμορφες αυτές τις σκηνές, τις χρειαζόμαστε στον χώρο μας. Στην ΑΕΚ, όπως είπε και ο Ανδρέας, πήραμε το πρώτο πρωτάθλημα. Έκανα δύο θητείες, 6,5 χρόνια. Έχω άριστες σχέσεις με τον Ανδρέα, με όλους τη διοίκηση. Εντάξει, αυτά συμβαίνουν στον αθλητισμό. Δεν μπορείς να είσαι φόρος ζωής προπονητής σε μια ομάδα. Η ζωή κάνει κύκλους. Να ευχαριστήσω τον Ανδρέα για τα καλά του λόγια και να του ευχηθώ και καλή επιτυχία στους τελικούς. Εντάξει, σίγουρα με τιμά αυτά που είπε. Εντάξει, εγώ προσπαθώ να είμαι ο αυτός μου πάντα στις νίκες, στις ήττες, να είμαι ο αυτός μου, να προσπαθώ για την ομάδα μου και αυτό θα συνεχίσω να κάνω. Coach, μιας και έχετε συμβόλαιο για του χρόνου, να σας ρωτήσω τότε, ο Αποέλ του χρόνου τι στόχους θα έχει στόχο ξεκάθαρο πρωταθλητισμό, πότε ξεκινάει η δουλειά για τη νέα σεζόν? Εντάξει, όπως είπα, έχει μια γενική συνέλευση από ό,τι γνωρίζω στο τέλος του Μάη το σωματείο. Από εκεί θα εξαρτηθεί τι θα γίνει του χρόνου, αν θα μείνει η νέα διοίκηση, αν θα αναλάβει κάποια άλλη. Σίγουρα το ΑΠΟΕΛ πρέπει να πρωταγωνιστεί, είναι καταδικασμένο να πρωταγωνιστεί, να κάνει πρωταθλητισμό με τα οποιαδήποτε προβλήματα έχει. Το αγωνιστικό πάντα πρέπει να δείχνει το πρόσωπο της ομάδας και νομίζω ότι αυτό αξίζει στην ιστορία του ΑΠΟΕΛ, να κάνει πρωταθλητισμό.